Φίλες και φίλοι, πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική παρουσία σήμερα. Όντως υπάρχει μια μαζικότητα και βλέπω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι τους οποίους δικαίως ετήστε. Εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τα προβλήματα που έχει φέρει η υγειονομική κρίση, καταρχήν σε υγειονομικό επίπεδο και παραλλήλως και σε οικονομικό επίπεδο. Στην περιοχή μας ειδικότερα, ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης, οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα με μαζική συμμετοχή, έχει αντιμετωπίσει τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και αυτό διότι έχει δεχθεί περιοριστικά μέτρα εξ αρχής, δεν έχει ενισχυθεί όπως θα έπρεπε και εκτός αυτού δεν έχουν υπάρξει οι αναγκαίες αναστολές και μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα διευκολύνουν την περαιτέρω λειτουργία τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το ζήτημα χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και ενίσχυσης και θα πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση, να βοηθήσει περισσότερο αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, διότι απασχολούν πάρα πολλούς εργαζομένους, συνεισφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας και σίγουρα, αν δεν βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, δεν θα είναι εφικτή η επανεκκίνηση της οικονομίας όπως όλοι ευαγγελιζόμαστε. Άρα λοιπόν, τι λέμε, ενίσχυση, γιατί πάνω απ' όλα να ευημερούν οι άνθρωποι και μετά οι αριθμοί. Όχι πρώτα οι αριθμοί και μετά οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ.